η κυβέρνηση βρέθηκε στη ισχυρή θέση. Το Βερολίνο να έχει αναιρέσει μια προηγούμενη υπόσχεση για κούρεμα χρέους πρώτων εκλογών. Θυμάστε αυτό που είχε υποσχεθεί το Βερολίνο και σε κάποιο βαθμό οι Βρυξέλλες, ότι αν υπάρξει πρωτογενές πλεόνασμα, εάν εφαρμοστούν κάποιες από τις υποσχέσεις, κάποιες από τις συνθήκες της Δανειακής Συμφωνίας, κάποια στιγμή στις αρχές, ίσως και στο τέλος του 2014, θα υπήρχε ένα κούρεμα χρέους. Αυτή υποσχέθηκε αναιρέθηκε για λόγους καθαρά εσωτερικούς στο πολιτικό σύστημα στη Γερμανία. Και αντικαταστάθηκε από μια άλλη άτυπη υπόσχεση. Η υπόσχεση να δοθεί στην κυβέρνηση η δυνατότητα πρώτων εκλογών, πρώτων προεδρικών εκλογών στο Κοινοβούλιο, να πει ότι βγαίνει από το μνημόνιο όπως βγήκε η Ιρλανδία και η Πορτογαλία. Καθαρά, χωρίς επέκταση, χωρίς παράταση του υπάρχοντος μνημονίου, χωρίς πιστωτικές γραμμές, χωρίς να υπογράψει μεμοράντουμ. Από ό,τι φαίνεται, και αυτή είναι η δική μου εκτίμηση, είναι ότι η Γερμανία με τα συγκεκριμένα δεδομένα που αντιμετωπίζει τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό, δεν είναι διατεθειμένη να τιμήσει αυτή την άτυπη υπόσχεση απέναντι στην κυβέρνηση του κ. Σαμαρά. Και αυτή τη στιγμή υπάρχει αυτή η εμπλοκή. Με τον κ. Σαμαρά να αντιμετωπίζει ένα μεγάλο δίλημα, είτε του να κάνει εκλογές χωρίς να έχει προσυπογράψει μια νέα συμφωνία, η οποία τουλάχιστον όσο αφορά την χρηματοδότηση των δανείων να την καλύπτει, ικανοποιώντας και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο για τον επόμενο χρόνο, δύο χρόνια, είτε να παρακολουθήσει μια τέτοια συμφωνία, είτε να υπογράψει μια συμφωνία η οποία θα είναι καταστροφική για αυτόν προεκλογικά. Αυτή είναι η δική μου εκτίμηση. Όσο βάλα το μεγαλύτερο και το πιο σοβαρό ερώτημά σας, σκέλος του ερωτήματός σας, εάν υπάρχει κάποιο σοβαρό σχεδιασμός για την έξοδο της Ελλάδας από την τριπλή πτώχευση, όπως τη λέω εγώ, των τραπεζών, του δημόσιου χρέους και του ιδιωτικού τομέα, η απάντηση είναι όχι. Και ο λόγος για τον οποίο, κύριε Παπαδάκη, δεν υπάρχει τέτοιο σχεδιασμό από το Βερολίνο και τη Φραγκφούρτη, οι Βρυξέλλες καλά είναι εντελώς υποβαθμισμένες πλέον. Το παιχνίδι παίζεται στο Βερολίνο και στη Φραγκφούρτη, στην κυβέρνηση της Γερμανίας και στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Ο λόγος που δεν έχουν αποφανθεί γι' αυτό είναι για τον απλούστατο λόγο ότι δεν πρόκειται να αποφανθούν γι' αυτό, αν δεν δουν τι θα κάνουν με τη Γαλλία και την Ιταλία. Άρα δηλαδή λέτε ότι υπάρχει αυτό το δίλημα από τη μία πλευρά. Η συμφωνία η οποία ουσιαστικά, εάν την γίνει η συμφωνία έτσι όπως τη θέλει η Τρόικα, έχουμε και την καταδίκη της κυβέρνησης εν όψη και των προεδρικών εκλογών, της προεδρικής εκλογής, ή της προσφυγής σε εθνικές εκλογές, αν δεν προκύψει πρόεδρος Δημοκρατίας από αυτή τη Βουλή. Λέτε ότι θα υπερισχύσει αυτό, ότι δηλαδή φοβούμενοι αυτό που έρχεται δεν θα καταλήξουν σε συμφωνία. Εγώ θεωρώ ότι αυτό το μεγάλο δίλημα του κ. Σαμαρά. Δεν έχει. Εσείς βλέπετε ποια θα είναι η πιθανή εξέλιξη? Δεν μπορώ να σας πω. Αυτό είναι καθαρά πολιτική απόφαση. Δεν είμαι προφήτης. Απλά έχω ψυχανεμιστεί. Αυτή είναι η αίσθηση που παίρνω και από τις συζητήσεις μου στη Γερμανία και στην Ιταλία και στο Παρίσι και στις Βρυξέλλες, ότι ο κ. Σαμαράς αυτή τη στιγμή αντιμετωπίζει μια δύσκολη κατάσταση. Του έχουν δώσει κάποιες υποσχέσεις, τις οποίες δεν τις τηρούν. Και είναι η δεύτερη φορά που δεν τηρούν την υπόσχεση που του δώσαν. Η πρώτη ήταν για το κούρεμα και τώρα είναι για τη δυνατότητα να δηλώσει ότι εξέρχεται από το μνημόνιο. Βέβαια, η ουσία πίσω από όλα αυτά είναι ότι η Ελλάδα παραμένει σε μια κατάσταση που είναι μη βιώσιμη. Ούτως ή άλλως, δηλαδή, είτε υπογράψουμε τη συμφωνία, είτε δεν υπογράψουμε τη συμφωνία, λέτε εσείς ότι λύση για την πτώχευση της χώρας δεν θα έχουμε. Και όπως επίσης δεν έχουμε και σχέδιο για να βγούμε από την κρίση. Κοιτάξτε, αν υπογράψει αυτό που θα του δώσουν, απλώς θα έχουμε μία επέκταση της σημερινής κρίσης. Επέκταση της σημερινής μνημονιακής δυστοκίας. Εάν δεν υπογράψει, τότε μπαίνουμε σε μία διαδικασία εκλογής μια νέας κυβέρνησης, όποια να είναι και αυτή, η οποία θα πρέπει να διαπραγματευτεί από την αρχή. Για να ρωτήσω κάτι, συγγνώμη. Τι θέλετε να ρωτήσετε, κάτι. Ας υποθέσουμε ότι ο κύριος Βαρουφάκης έχει πέσει πάρα. Ο κύριος Βαρουφάκης έχει πέσει πολλές φορές έξω στις εκτιμήσεις του. Έχει πέσει πάρα πολλές φορές μέσα σε εκτιμήσεις. Έχουμε διαφορετική εκτίμηση. Καλά, δεν είναι κακό αυτό. Αυτό έλειπε να έχουμε την ίδια εκτίμηση. Εγώ θέλω να σας ρωτήσω κάτι, κύριε Βαρουφάκη, που είπατε πριν λίγο καιρό σε μια συνέντευξή σας. Κατανοώ την άποψή σας για την κυβέρνηση. Άλλωστε, ήσασταν υποστηρικτής και του ΣΥΡΙΖΑ και στις ευρωεκλογές. Ήταν να είστε και στο ψηφοδέλτιό του. Όμως είπατε κάτι ως οικονομολόγος και εγώ ας έμεινα ότι ο κύριος Τσίπρας πρέπει να υποσχεθεί αίμα και δάκρυα στους πολίτες. Μπορείτε να μας το εξηγήσετε αυτό, τι εννοούσατε? Βεβαίως και να σας εξηγήσω. Βεβαίως και να σας εξηγήσω. Κοιτάξτε, αυτό που λέω από τις αρχές του 2010 είναι ότι δυστυχώς η χώρα βρέθηκε σε μια ιστορική καμπή
από τις δυσχερέστερες της ιστορίας της. Ουσιαστικά είχαμε μια βαθιά πτώχευση του ελληνικού δημοσίου και επειδή η κυβέρνηση του Πανδρέου τη χειρίστηκε με το χείριστο δυνατό τρόπο, δηλαδή πώς τη χειρίστηκε, πώς αντιμετωπίσαμε την πτώχευσή μας, πήραμε το μεγαλύτερο δάνειο στην ιστορία, υπό τον όρο της συρρήκνωσης του εισοδήματος, από το οποίο θα έπρεπε να ξεπληρώσουμε το νέο δάνειο και τα παλιά δάνεια. Αυτό είναι καταστροφικό, είτε έχει μια εταιρεία είτε έχει μια χώρα. Και από εκεί και πέρα δεν έχουμε εξέλθει από αυτή τη λογική. Είτε η κυβέρνηση του κ. Παπανδρέου, είτε η κυβέρνηση του κ. Παπαδήμου, είτε η σημερινή κυβέρνηση. Προσποιούμεθα ότι συνεχώς μπορούμε να βγούμε από αυτή την κρίση, δανειζόμενοι κι άλλα, υπό όρους που συνεχίζουν να κρατάνε το ΑΕΠ στο βάραθρο. Και αυτό που είπα, να απαντήσω ευθαρσώς αυτό που με ρωτήσατε για το δάκρυα και αίμα, καμία κυβέρνηση. Ούτε ο Θεός, ο ίδιος και οι άγγελοι του να κατέβουν στο Μαξίμου και στην πλατεία Συντάγματος να σχηματίσουν κυβέρνηση, δεν θα μπορέσει να ξεπεράσει αυτή τη δυστοχία, αυτή την τριπτή συνεχιζόμενη πτώχευση. Ξέρετε, όλα αυτά τα χρόνια, το 2010, που προσποιούμεθα ότι εξερχόμεθα από τις κρίσεις μέσα από δανεισμό και περαιτέρω συρρήκνωση του παραγωγικού μας ιστού, χειροτερεύουμε το πρόβλημα. Για να εξέλθουμε από αυτό θα χρειαστεί δάκρυα και αίμα. Δεν θα βγει εύκολα. Δεν πρόκειται με ένα μαγικό ραβδί να λύσουμε το πρόβλημα. Γίνεται σαφής. Γίνεται σαφής όπως επίσης έχετε και πίσει. Μάλιστα όταν τα λέτε εσείς που δεν είστε εκπρόσωπος της κυβέρνησης, αλλά είστε ένας άνθρωπος που είστε φιλικά προς το ΣΥΡΙΖΑ και λέτε στην ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ ότι χρειάζεται δάκρυα και αίμα για να βγει η χώρα. Το ΣΥΡΙΖΑ το πιστεύει, το ξέρει αυτό. Α, το ξέρει. Εγώ δεν έχω μια αμφιβολία. Είναι ο κύριος Μπαλάφας εδώ. Εμείς δεν είμαστε χαζοχαρούμενοι, κύριε Κωνσταντινόπουλε, να λέμε ψέματα στον κόσμο. Άρα δεν θα ξέρουμε ότι δεν υπάρχει. Να σας πω, συγγνώμη κύριε Βαρουφάκη, ότι όταν θα γίνουμε με την ψήφο του ελληνικού λαού κυβέρνηση, δεν υπάρχει κάποιος διακόπτης που θα τον γυρίσουμε και θα τρέχουν. Πείτε τα στον κόσμο, όχι σε μένα. Στον κόσμο πείτε τα. Δεν θα γίνει. Ένα λεπτό. Λοιπόν, να το πούμε, μου δίνετε την ευκαιρία, λοιπόν, για άλλη μια φορά για να το μάθετε. Εμείς δεν λέμε ότι όταν θα γίνουμε κυβέρνηση υπάρχει κάποιος διακόπτης, θα αρχίσει να λέει τρίμα. Τι είπαμε. Πολύ σωστό αυτό που είπαμε. Δύο πράγματα. Συμφωνώ μαζί σας. Είπαμε δύο πράγματα. Ότι αυτά που δεσμευθήκαμε ήδη από το Σεπτέμβριο μήνα, αυτά για την ανθρωπιστική κρίση, για την επανεκκίνηση της οικονομίας, όχι γενικά και αόριστα να μοιράσουμε χρήματα, αυτά θα γίνουν. Θέλω να ολοκληρώσουμε τον κύριο Βαρουφάκη και Ελλάδα, μετά τα λέτε μεταξύ σας εδώ. Τα τελευταία χρόνια θα υπάρχει μια κυβέρνηση μπορούμε... που αυτό που λέει θα το κάνει. Κύριε Μπαλάφα, ενώ δυστυχώς έχουμε κυβερνήσεις που πουλάνε παραμύθι στον κόσμο. Και ευτυχώς σας έχει καταλάβει ο κόσμος. Κύριε Μπαλάφα, να ολοκληρώσουμε. Αυτή είναι μια έκφραση. Παρακαλώ, παρακαλώ. Σας είπα τώρα. Αίμα και δάκρυα είναι τώρα. Αίμα και δάκρυα, κύριε Παντρεάκου. Ζει ο κόσμος τώρα. Αίμα και δάκρυα, ζει ο κόσμος τώρα που το ρημάζεται. Που το φτωχαίνεται. Που τον οδηγείται στην αυτοκτονία. Αυτό είναι. Να γυρίσουμε στον κύριο Βαρουφάκη, θα με διευκολύνετε, για να ολοκληρώσουμε και την κουβέντα μαζί του. Εάν λοιπόν τώρα θα έπρεπε η απάντηση από την απάντηση τη δική σας. Ναι. Η κυβέρνηση, να σας ρωτάει ο κύριος Σαμαράς, κύριε Βαρουφάκη, τι να κάνω σε αυτή εδώ τη φάση. Είμαι πραγματικά. Ας πεις τον κύριο Τσίπρα. Γιατί να πεις τον κύριο Σαμαράς, πεις τον κύριο Τσίπρα. Αύριο θα το πω για τον κύριο Σαμαράς. Όχι, όχι. Αφού μπορεί να αξιωματική αντιπολίτευση. Πεις τον κύριο Τσίπρα. Μα μπορώ να του κάνω υποθετικό ερώτημα όταν θα έρθει ο Τσίπρας, θα του πεις ότι θα ήταν πρωθυπουργός. Αφού λέει ο άνθρωπος. Εδώ θα είμαι εγώ. Δεν φεύγω από τον αντένα. Έχετε εσείς και ανησυχείτε ότι θα φύγω από τον αντένα. Όχι. Στηρίζουμε τις θέσεις εργασίας τη δικιά σας και τις βάγιας βέβαια. Δεν πιστεύω να το λέτε με την καρδιά σας, τέλος πάντων. Τι θα λέγατε λοιπόν, σας έπαιρνε τηλέφωνο και έδωσε. Γιατί, ξέρετε κάτι. Θα φύγει. Παλαιότερα επικοινωνούσε ο κύριος Σαμαράς μαζί σας. Σας είχε πάρει τηλέφωνο και σας είχε δώσει συγχαρητήρια, μάλιστα μετά από μια συνέντευξη. Σας. Μην το προσωποποιήσω. Όχι, δεν σας είχε πάρει τηλέφωνο και σας είχε πει. Δεν σας είχε πάρει τηλέφωνο. Μία φορά είχε. Είχε πάρει ο Πρωθυπουργός και δώσει συγχαρητήρια στον κύριο Βαρουφάκη. Σας είχε πάρει τηλέφωνο και σας είχε δώσει συγχαρητήρια για την. Σχετικά με τις απολύσεις. Το 2012. Είναι προ-πρωθυπουργική. Κάτι έχουμε κάνει πριν. Ήταν στην αντιμνημονιακή φάση. Που ήταν μαζί με τον Σιμάνσκι. Τότε που πούλαγε το άλλο παραμύθι. Τότε που πούλαγε το άλλο παραμύθι ο Σαμαράς.
βλέπετε, γι' αυτό σας λέω ότι είσαστε. Ο κ. Βαρουφάκης όμως, τώρα πουλάει το άλλο. Δεν έδωσε συγχαρητήρια στον Πρωθυπουργό όταν μείωσε τις υποχρεώσεις που απέραν από το χρέος από τα 17 δις πριν από 2 χρόνια σε 6 δις σήμερα στο πριν από 2 χρόνια το έκανε η κυβέρνηση του Λουκά Παπαδήμου. Συμμετείχατε κι εσείς, κυρία. Να σας θυμίσω τον Νοέμβριο του 2012 γιατί συμμετείχατε κι εσείς. Δεν με βοηθάτε όμως. Πρέπει να ολοκληρώσω την κουβέντα με τον κύριο Βαρουφάκη. Κύριε Βαρουφάκη, από τα 170 γίνανε 120. Δεν γίνεται έτσι όμως. Ας ακούσουμε τον κύριο καθηγητή. Δεν γίνεται έτσι. Δεν γίνεται έτσι. Δεν γίνεται έτσι. Ειλικρινά δεν είναι και σωστό. Δεν είναι και σωστό. Να ακούσουμε τι θα πει. Ένα τελευταίο ερώτημα, κύριε Βαρουφάκη, γιατί εγώ αν ήμουν στη θέση σας θα έλεγα: ωραία, αφήστε με εμένα και συζητήστε εσείς. Θα το πω σε λίγο. Εσάς όχι αυτό. Λοιπόν, το έχω κάνει όμως, προηγείται ένα ερώτημα που έχουμε θέσει. Σας παίρνει λοιπόν τηλέφωνο ο κ. Σαμαράς και σας λέει: επειδή είσαστε και καθηγητής οικονομικής θεωρίας, σας παρακαλώ πάρα πολύ. Συμβουλεύστε με, τι να κάνω αυτή τη στιγμή. Να δεχτώ ή να μην δεχτώ. Σε καμία περίπτωση να μην δεχτείτε, θα το έλεγα, είτε του κύριου Σαμαρά, είτε του κύριου Τσίπρα, ή ότι οποιοδήποτε βρίσκεται στην εξουσία της κυβέρνησης. Να μην δεχτεί. Σε καμία περίπτωση να μην δεχτεί τη συμφωνία, γιατί ξέρετε, οι ίδιοι που προσπαθούν να μας την επιβάλλουν γνωρίζουν ότι αυτή είναι μια μη βιώσιμη συμφωνία. Αυτό είναι το πρόβλημα. Πρέπει να το καταλάβουμε αυτό. Δεν το πιστεύω. Δηλαδή, δεν είναι ότι έχουμε μια τρόικα απέναντι, η οποία νομίζει ότι έχει τη λύση για το πρόβλημα της ελληνικής κρίσης και τι θέλει να μας την επιβάλλει, γιατί εμείς είμαστε ανόητοι και ανεπρόκοποι και δεν θέλουμε να την επιβάλλουμε στον εαυτό μας. Η τρόικα γνωρίζει ότι αυτή η λύση δεν πρόκειται να βοηθήσει την ελληνική οικονομία να εξελιχθεί για τη μη βιώσιμη κατάσταση στην οποία βρίσκεται. Το ξέρουν αυτό. Θα μου πείτε γιατί, πώς μας την επιβάλλουν. Γιατί παίζουν άλλο παιχνίδι. Είμαστε ένα πιόνι που θυσιάζουν στη σκακέρα της κρίσης της Ευρωζώνης όσον αφορά τη σχέση τους με την Ιταλία και με τη Γαλλία. Εκεί γίνεται η μεγάλη μάχη. Εμείς είμαστε στο πιόνι που δεν μας θυσιάζουν. Θα υπάρχουν συνέπειες με την άρνηση. Για να τελειώσω. Τελειώνω. Εμείς όμως, ο Ελλήνης Πρωθυπουργός, όποιος και να είναι αυτός. Και νομίζω να συμφωνήσουμε όλοι σε αυτό. Έχει ιερή υποχρέωση απέναντι στους Έλληνες να μην θυσιαστεί η Ελλάδα ως πιόνι στο παιχνίδι, στη σκακέρα μιας ευρωζωνικής κρίσης, η οποία βρίσκεται σε αδιέξοδο αυτή τη στιγμή. Και γι' αυτό, επειδή δάκρυα και αίμα, πολύ σωστά υπόθηκε προηγουμένως, ο ελληνικός λαός χύνει εδώ και χρόνια. Αλλά δυστυχώς πέφτουν σε μια μαύρη τρύπα και δεν αποτελούν, αν θέλετε, μια επένδυση στην έξοδο από την κρίση, την πραγματική έξοδο από την κρίση, και όχι την προπαγανδιστική. Και αυτό που εγώ λέω είναι ότι δεν έχουμε επιλογή. Θα πρέπει να γίνουμε δάκρυα και αίμα, αλλά τουλάχιστον να αποτελέσουμε μια επένδυση για την έξοδο. Και αυτή η έξοδο θα έρθει μόνο με μια διαπραγμάτευση, η οποία θα έχει τρεις στόχους. Πρώτον, το κούρεμα του χρέους, πριν υπάρξει έστω και ένα νέο ευρωδανεισμό. Δεύτερον, μια πραγματική διευθέτηση του τραπεζικού συστήματος. Και τρίτον, να υπάρχει μια αναπτυξιακή πορεία όσον αφορά τις επενδύσεις, που να μην περνάει από το Υπουργείο Ανάπτυξης, το οποίο είναι απαράδεκτο και είναι μια πολύ δυσάρεστη ιστορία. Και να περνάει μέσα από κάποιους άλλους μηχανισμούς, μια νέα αναπτυξιακή, αν θέλετε, τράπεζα, σε συνδυασμό με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. Με ρωτήσατε και σας απάντησα. Κύριε Βαρουφάκη, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για τη συμμετοχή σας. Για μία ακόμα φορά, νομίζω ότι ήταν πολύ ενδιαφέρουσα η συνομιλία μαζί σας. Την καλημέρα μας. Ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα σε όλους. Έδωσε τη συμβουλή του, κύριε Πατριανάκου. Όχι σε αυτή τη συμφωνία. Πάντως και ο προϋπολογισμός δεν προβλέπει τίποτα διαφορετικό από αυτά που λέει ο κύριος Βαρουφάκης. Δηλαδή το χρέος παραμένει στα 317 δισεκατομμύρια ευρώ και το 2015, Γιώργο. Δεν θα μειωθεί καθόλου και το 2015. Εσείς είστε οικονομολόγος. Πώς θα αρχίσει